Σε λίγη ώρα ξεκινά στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Αμήνης. Τώρα, ο Ζόραν Ζάεφ ήταν ο πρώτος που τηλεφώνησε στον Αλέξη Τσίπρα μετά την κύρωση της συμφωνίας. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ιστορική τη σημερινή μέρα, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως είναι η αρχή νέων δεινών για τα εθνικά συμφέροντα. Σήμερα γεννήθηκε μια νέα χώρα στα βόρεια σύνορά μας, η Βόρεια Μακεδονία. Θα είναι μια σύμμαχος της Ελλάδας. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές, όχι μόνο αυτούς που έδωσαν αυτή την ιστορική συμφωνία, αλλά και όσους που παρά τις διαφωνίες τους συνέβαλαν στο να υπάρξει ένα κλίμα πολιτικού πολιτισμού. Ο Πρωθυπουργός, όταν ρωτήθηκε για το Κυπριακό, απάντησε ότι θα αναζητήσει λύση με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Ενώ για τη σημερινή ψηφοφορία τόνισε ότι δεν υπάρχουν ηττημένοι. Στον αντίποδο, αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας μίλησε για εθνική παραχώρηση. Σήμερα είναι μια δύσκολη, μια στενάχωρη μέρα για την Ελλάδα. Η κυβέρνηση με μια ευκαιριακή πλειοψηφία ψήφισε την επιζήμια Συμφωνία των Πρεσπών. Η κύρωσή της σημαίνει την επίσημη αναγνώριση μακεδονικής γλώσσας και ταυτότητας στους κατοίκους των Σκοπίων για πρώτη φορά από ελληνική κυβέρνηση. Ο Ζόραν Ζάεφ συνεχάρη τηλεφωνικά τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ ανέβασε ένα πανηγυρικό σχόλιο στο Twitter. Συγχαρητήρια φίλε μου Αλέξη Τσίπρα. Μαζί με τους ανθρώπους μας φτάσαμε σε μια ιστορική νίκη. Ζήτω η Συμφωνία των Πρεσπών για την αιώνια ειρήνη και πρόοδο των Βαλκανίων και της Ευρώπης. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποθέωσαν την Αθήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μας χαρακτήρισε την ολοκλήρωση της συμφωνίας καταπληκτική είδηση για την Ευρώπη, ενώ χαιρέτησαν τη συμφωνία οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γιούγκερ, Μογκερίνη και Χάν. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιενς Στόλτενμπεργκ προέβλεψε την ένταξη της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, ενώ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τούσκ έγραψε στα ελληνικά. Είχαν φαντασία, αντέλαβαν το ρίσκο, δεν δίστασαν να θυσιάσουν τα συμφέροντά τους για το κοινό καλό. Αλέξη, Ζόραν, μπράβο, πετύχατε το ακατόρθωτο. Η κύρωση της συμφωνίας έγινε βασικό θέμα στα ξένα μέσα ενημέρωσης. Το σύνολο του διεθνούς τύπου γράφει ότι η Μακεδονία άλλαξε όνομα σε Βόρεια Μακεδονία. Η Süddeutsche Zeitung μεταξύ άλλων αναφέρει: τώρα μπορεί ο Μέγας Αλέξανδρος να ησυχάσει. 2.300 χρόνια μετά την παρακμή του βασιλείου του, το μακεδονικό ζήτημα δεν είναι πλέον ανοιχτό. Τους New York Times να γράφουν νίκη για τη Δύση, ενώ ο τίτλος του BBC είναι «Μακεδονία και Ελλάδα με την ψηφοφορία επιλύεται μια διένεξη 27 ετών». Σε διαφορετικό κλίμα η δήλωση του γραμματέα της Χρυσής Αυγής Νίκου Μιχαλολιάκου. Σήμερα είναι μεγάλη Παρασκευή για το έθνος των Ελλήνων. Ας ηχήσουν πένθυμα οι καμπάνες ολόκληρη τη χώρα.